Είμαι η Ιωάννα Λαζαρίδη και είναι το Pod Radio του ProNews. Είναι τα Pod Radio του ProNews. Ο Τούρκος Διευθύνων Σύμβουλος και η συνιδρυτής της BioNTech Ουγγούρ Σαχίν τρίβει τα χέρια του με την έκβαση της πανδημίας. Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν θα τελειώσουμε με τον COVID-19 ούτε σε 10 χρόνια. Την ώρα που η αύξηση των κρουσμάτων λόγω της εξάπλωσης της πιο μεταδοτικής παραλλαγής του ιού της Όμικρον δείχνει να υποχωρεί στην Ευρώπη και όλες οι χώρες μία προς μία έρουν τα μέτρα, ο Σαχίν είπε ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο κύμα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να συνηθίσουμε στο γεγονός ότι θα ζούμε με τον ιό για τα επόμενα 10 χρόνια. Οι νέες παραλλαγές ήταν και είναι αναπόφευκτες επειδή ο ιός θα μετελεχθεί περαιτέρω. Παράλληλα, ο κόσμος είπε ότι έχει εισέλθει σε μια φάση όπου οι κοινωνίες κατανοούν καλύτερα πώς να αντιμετωπίσουν τον ιό. Η γερμανική εταιρεία, η οποία έχει πουλήσει πολύ περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της κατά του αρχικού στελέχους του κορονοϊού, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εμβολίου ειδικά για την Όμικρον. Ο Σαχίν είπε πως τα πρώτα δοκιμαστικά δεδομένα για τα προσαρμοσμένα στην παραλλαγή εμβόλια αναμένονται το Μάρτιο. Παράλληλα, πρόσθεσε στη γερμανική Bild ότι οι πρώτες παραδόσεις θα πάνε πιο πίσω χρονικά, αφού θα μπορούσαν να γίνουν τον Απρίλιο ή το Μάιο εάν χρειαστεί. Για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση, ο ΕΜΑ θα έπρεπε να περιμένει περισσότερο από το προγραμματισμένο για τα δεδομένα που απαιτούνται για έκριση. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.